Ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο για μαζική συμμετοχή στην προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ την Παρασκευή 31 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, απίφθηναν σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο γραμματέας της τοπικής επιτροπής Αλέξης Ζορμπάς και το μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ Σπύλιος Παναγιώτης. Ο μιλητής της κεντρικής εκδήλωσης που γίνεται εν ώψη των ευρωεκλογών θα είναι το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κύριλλος Παπασταύρου. Καλούμε το λαό και την νεολαία της πόλης μας σε μαζική συμμετοχή στη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ την Παρασκευή 31 Μαΐου στις 7.30 ώρα στην Κεντρική Πλατεία. Ο μιλητής θα είναι ο Κύριλλος Παπασταύρου, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα απευθύνει παράλληλα χαιρετισμό ο Ανέστης Τσουκαράκης, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, πρόεδρος της ΠΟΜΑΣ, υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στη συναιστίαση που θα ακολουθήσει την ίδια μέρα μετά τη συγκέντρωση στις 9.30 ώρα στο κτήμα Δριστέλα, όπου θα πραγματοποιηθεί λαϊκό γλέντι με τους Πάνο Κράια, Βαγγέλη Τσιαπλέ, Γιάννη Κατσιανούλη, Θέμη Σαματζή. Ο κύριος Ζορμπάς εν ώψη των εκλογών της 9ης Ιουνίου κάλεσε τον λαό και την νεολαία να αντιπαλέψει με την ψήφο του και την αγωνιστική του στάση τη στρατηγική και τις πολιτικές που γεννά αυτά και πολλά άλλα δεινά για τη ζωή του. Οι τομεακές επιτροπές πόλης και υπαίθρου Λάρισας στο ΚΚΕ καλούμε τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους, τους σπουδαστές, τους μαθητές, το λαό και την νεολαία της πόλης μας σε στήριξη του ΚΚΕ, σε συμπόρευση με το κόμμα μας μέσα από την ψήφο τους και μέσα από τους δρόμους του αγώνα. Να δώσει δίπλα στο κόμμα μας τη μάχη για να ενισχυθεί το ΚΚΕ, να δώσει όθηση στην ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Ο γραμματέας της τοπικής επιτροπής του ΚΚΕ υποστήριξε ακόμη ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσει αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.